Με βάση τα όσα εξελίσσονται στη γειτονική χώρα, το ερώτημα είναι πώς συνέβη αυτή η απόπειρα πραξικοπήματος και τι τελικά κρύβεται πίσω από αυτήν. Η Τουρκία και πριν το πραξικόπημα, την απόπειρα και μετά, είναι μια χώρα που στην κυριολεξία κάθεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο και δεν ξέρει τι κατεύθυνση θα πάρει. Ούσα λοιπόν σε αυτό το αδιέξοδο και προευρισκόμενοι προ πραγματικά κρίσιμων αποφάσεων, έκαναν επέμβαση ένα κομμάτι του, ένα μέρος του στρατού, έκαναν τη στρατιωτική επέμβαση χθες το βράδυ, να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους για να διαχειριστούν αυτοί με τη σειρά τους καλύτερα αυτά που είναι πραγματικά πρώτων επιλών για την Τουρκία. Και ποια είναι αυτά? Η Τουρκία, όπως είχαμε πει στην Καλαμάτα, καλείται να διαχειριστεί ένα τεράστιο ζήτημα που δημιουργήθηκε με δικιά της ευθύνη σε μεγάλο βαθμό. Στο μαλακό της υπογάστριο, κατά μήκος των 800 χιλιόμετρων συνόρων με την Συρία, αυτά τα 5-6 χρόνια που είναι σε εξέλιξη η κρίση στην Συρία, όσο περίπου είναι η κρίση και στην Ελλάδα, εκεί δημιουργήθηκαν 3 κουρδικά αυτόνομα κρατήδια, καντόνια, τα οποία ενώνονται τις επόμενες μέρες και φτάνουν ένα βήμα πριν από τη θάλασσα με την απεριφέρωση της Ιεράπολης. Αυτό λοιπόν το ζήτημα, επειδή ακριβώς γίνεται με τη βοήθεια των ΗΠΑ της Αμερικής και αν θέλετε, ενώ οι Κούρδοι ενώνουν τα καντόνια της με τη βοήθεια των ΗΠΑ της Αμερικής και με τη σχετική βοήθεια της Ρωσίας, της Συρίας και της Αγγλίας, γιατί στην Συρία μέσα βρίσκονται τα 4 από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή η Τουρκία είχε απέναντί της την ανθρωπότητα ολόκληρη σε ένα ζήτημα που θέτει σε κίνδυνο και τη δικιά της ακεραιότητα. 2 μέρες, και το έχω δημοσιεύσει, το έχω μεταφράσει προσωπικά, το είδα, το διάβασα, δεν πίστευα στα μάτια μου και ζήτησα να ακούσω το βίντεο. Είδα λοιπόν τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Μπιναλί Γιλντιρίμ, να λέει το εξής. Το 1923, λέει, μας είχα φέρει ένα λογαριασμό προς το τραπέζι και δεν τον πληρώσαμε. Τώρα, 100 χρόνια μετά, μας ξαναφέρουν τον ίδιο λογαριασμό και μας ζητούν να τον πληρώσουμε. Και αυτός ο λογαριασμός αφορά εδάφη που κατέχει σήμερα η Τουρκία. Γι' αυτό σας είπα ότι βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και στην κυριολεξία δεν ξέρει ποια κατεύθυνση να πάρει. Ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει αυτό το κρίσιμο αδιέξοδο, η Τουρκία σε αυτή τη φάση, είχαμε την επέμβαση των στρατιωτικών, των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, μια επέμβαση που αν θέλουμε να μιλήσουμε και να την κρίνουμε και επιχειρησιακά, που έχει πολλά κενά από πλευρά σχεδιασμού. Δεν ήταν οργανωμένη τέλος πάντων. Δηλαδή αν πρέπει να σχεδιάσεις ένα πραξικόπημα, και μιλάμε καθαρά θεωρητικά φυσικά, μην δίνουμε και ιδέες, αν θες να σχεδιάσεις ένα πραξικόπημα του 21ου αιώνα, το πρώτο πράγμα που καλείσαι να κάνεις είναι να ελέγξεις τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, που αν τις ελέγξεις αυτές, ελέγχεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τις τηλεοράσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον 21ο αιώνα το πιο ισχυρό όπλο για να κινητοποιήσεις το λαό ή για να αποτρέψεις την κινητοποίηση είναι να ελέγξεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις τηλεπικοινωνίες. Αυτό λοιπόν δεν το ήλεγξαν οι πραξικοπηματίες. Κάτι επιχείρησαν να κάνουν στο τουρκικό και στον τουρκικό δορυφορικό σταθμό. Τον επιτέθηκαν με ένα ελικόπτερο και το βομβάρδισαν. Το δεύτερο λοιπόν που καλήσαν, το πρώτο είναι αυτό που είπα, το δεύτερο είναι να συλλάβεις τους πιο επικίνδυνους πολιτικούς ηγέτες. Ούτε αυτό το έκαναν. Και έτσι το τρίτο είναι να ελέγξεις την αστυνομία, η οποία αστυνομία στην Τουρκία είναι κάτι σαν στρατός, γιατί επειδή εμπλέκεται στην καταπολέμηση του Κουρδικού, στον πόλεμο με τους Κούρδους, είναι και βαριά οπλισμένη και το κυριότερο έχει τεράστια πολεμική εμπειρία. Το τέταρτο, ελέγχει στην Κωνσταντινούπολη, γιατί μπορεί πρωτεύουσα διοικητική να είναι η Άγκυρα, αλλά η πραγματική πρωτεύουσα της Τουρκίας είναι η Κωνσταντινούπολη. Και είδαμε ότι στη διάρκεια όσο ήταν σε εξέλιξη στα πρώτα στάδια του πραξικοπήματος, στις πρώτες ώρες, είδαμε το διοικητή της πρώτης στρατιάς να βγαίνει στην τηλεόραση και να καλεί τον κόσμο
να παραμείνει ψύχρεμος, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι αυτές που έκαναν το πραξικόπημα, αλλά τις έκαναν κάποια αξιωματικοί, οι οποίοι είναι επίορκοι. Και όταν βγαίνει ο διοικητής της πρώτης στρατιάς, η πρώτη στρατιά είναι η Τουρκία στην ουσία. Είναι η στρατιά η οποία έχει την Ανατολική Θράκη, τα επιθετικά σχέδια εναντίον της Ελλάδας, αλλά και την ασφάλεια της ίδιας Κωνσταντινούπολης. Εκεί λοιπόν είναι πιθανόν, γιατί το πραξικόπημα, παρότι είχε κάποια σχεδιαστικά και οργανωτικά κενά, ήταν ένα σοβαρό εγχείρημα. Και είναι αδιανόητο αυτό να έγινε χωρίς να το γνωρίζει το σύνολο της ηγεσίας. Σε αυτό θα ήθελα λίγο να σταθώ. Δηλαδή, με τέτοιες μυστικές υπηρεσίες που έχουν οι Τούρκοι, με τέτοιες μυστικές υπηρεσίες που διαθέτουν και άλλα κράτη, να το πω έτσι, δεν γνώριζαν ακριβώς. Θα πάμε και στα μεγάλα κράτη. Ο ίδιος ο Ερντογάν, λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν ελέγχει το κράτος. Ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν με το πραξικόπημα και στη διάρκεια, στα πρώτα στάδια, τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος, κάποιοι έκαναν deal με τον Ερντογάν, παράτησαν τους πραξικοπηματίες, πήγαν με τον Ερντογάν, διασφαλίζοντας κάποια υψηλές θέσεις, αλλά και άλλες υποχωρήσεις από τον Ερντογάν για την επόμενη μέρα. Και για να μην λέμε υποθέσεις, ο διοικητής της πρώτης στρατιάς σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, στις 11 η ώρα, ανακοίνωσε ο Μπιναλή Γιλντιρίμ, ο Πρωθυπουργός, ότι γίνεται, επειδή δεν είχε απελευθερωθεί ακόμα, ήταν υποτίθεται όμηρος ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ότι γίνεται αντικαταστάτης ή βοηθός του αρχηγού ΓΕΘΑ. Στην ουσία, ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Τουρκίας σήμερα είναι ο διοικητής της πρώτης στρατιάς, που αποδεικνύεται ότι εκεί έγινε κάποιο deal, κάποια συμφωνία με τον Ερντογάν. Τώρα, πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι ο Ερντογάν, ενώ δεκάδες ανώτατοι αξιωματικοί, εκατοντάδες ανώτεροι και χιλιάδες άλλοι στρατιωτικοί προετοιμαζόντουσαν επιμέρες για αυτό το πραξικόπημα, επιμέρες, ναι. Κάποιοι ζέστεναν τις μηχανές των αρμάτων τους για να τα βγάλουν στους δρόμους. Ενώ λοιπόν συνέβαιναν όλα αυτά, ο Ερντογάν έκανε αμέριμνος διακοπές στη Μαρμαρίδα και δεν τον ειδοποίησαν οι υπηρεσίες του κράτους ότι είναι σε εξέλιξη ένα πραξικόπημα. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να κρατήσουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό, επειδή δεν μ' αρέσει να μιλώ για συνωμοσίες. Το πραξικόπημα δεν ήταν συνωμοσία, ήταν πραξικόπημα. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν ελέγχει το κράτος και θα έλεγα, και εδώ ερχόμαστε στις ξένες χώρες, πιστεύω ότι είναι αδιανόητο να μην γνώριζαν οι μεγάλες χώρες. Εννοώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ρωσία και η Αγγλία και το Ισραήλ. Είμαι περισσότερο από βέβαιος ότι γνώριζαν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για το πραξικόπημα, και αυτό αποδεικνύεται από το εξής. Οι δηλώσεις του Λαυρόφ και του Κέρι, Υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και των ΗΠΑ της Αμερικής, ήταν οι εξής, πανομοιότυπες και οι δυο. Ευχόμαστε να μην γίνει αιματοχυσία, να μην εμπλακούν σε εμφύλιο πόλεμο. Δεν είπαν ότι είμαστε υπέρ της κυβέρνησης και κατά των πραξικοπηματιών. Αυτό έγινε στο τηλεφώνημα του Ομπάμα, αφού εντωμεταξύ ο Ερντογάν είχε ήδη καταφέρει να αντιμετωπίσει το πραξικόπημα. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι ο Ερντογάν, όπως τον είδα σε ζωντανή ακρόαση στην τηλεόραση που μίλησε μέσω του τηλεφώνου στο CNN Turk, το οποίο ήθελε να το κλείσει πριν από λίγους μήνες. Μάλιστα αυτές τις μέρες που μιλάμε, ο ιδιοκτήτης του είναι στα δικαστήρια και θέλει να τον καταδικάσει για να κλείσει η Χουριέ, την Μιλιέτ και το CNN Turk, τον Ντογάν, τον όμιλο Ντογάν. Βλέποντάς τον λοιπόν, επειδή ξέρω τουρκικά και πιστεύω ότι ξέρω και το χαρακτήρα του Ερντογάν, ο Ερντογάν τα είχε χαμένα και έψαχνε, από ό,τι πληροφορούμε, και χώρο να τον φιλοξενήσει. Άρα αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έγιναν τα μεγάλα deal στη διάρκεια της του πραξικοπήματος με το εσωτερικό και ίσως και με το εξωτερικό, και ότι ο Ερντογάν, παρότι σήμερα φαίνεται παντοδύναμος, πιστεύω ότι μέσα στην παντοδυναμία του ταυτόχρονα είναι και εξαιρετικά ευάλωτος
και σε σχέση με τα εσωτερικά, κυρίως όμως σε σχέση με τα εξωτερικά ζητήματα, με τη διαχείριση μειζώνων εξωτερικών ζητημάτων, με κυρίαρχο αυτό το κουρδικό. Να ρωτήσω κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Ενδέχεται από εδώ και πέρα, μέχρι να σταθεροποιηθεί, τέλος πάντων να επανέλθει η ομαλότητα στη γειτονική χώρα, να δούμε μια περισσότερο αυταρχική στάση από τον Ερντογάν? Όχι. Αυτό που μπορεί να γίνει σε κοινωνικό, όχι σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο στην Τουρκία, πιστεύω ότι θα γίνουν πιο επιθετικοί οι μουσουλμάνοι. Και αυτοί που είναι δημοκράτες ή θα είναι και αυτοί που είναι κεμαντιστές στην Τουρκία, θα υφίστανται στις γειτονιές και στην απλή κοινωνική ζωή, θα υφίστανται την πίεση των Ισλαμιστών, των ακραίων Ισλαμιστών, γιατί θα λέγαμε ότι η Τουρκία μετά το πραξικόπημα διολυσταίνει περισσότερο προς τον μουσουλμανικό, στον Ισλαμικό αυταρχισμό. Η Ελλάδα πόσο πρέπει να ανησυχεί από τις εξελίξεις? Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, εδώ έγινε ένα λάθος χθες, μια λάθος διαχείριση από πλευράς της ελληνικής ηγεσίας. Υπήρχε, ξέρετε, ένα σχέδιο, το παλιό Ζιβαριοπούλα και το Σούγκα, το σχέδιο της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο προέβλεπε το εξής, ότι ένα τουρκικό μαχητικό θα κατέριπτε ένα άλλο τουρκικό μαχητικό στο Αιγαίο και θα έριχναν την ευθύνη στην Ελλάδα, και αυτό θα το έκανε ο στρατός και οι πραξικοπηματίες, γιατί για να όταν υπάρχει μια εθνική κρίση που εμπλέκεται ο στρατός, τότε ο λαός συσπυρώνεται γύρω από το στρατό. Και αυτό θα έδινε στο στρατό τη δυνατότητα να παραμερίσει τους πολιτικούς και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Και η Ελλάδα χθες, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, επειδή είχε αυτό το σενάριο στα χέρια της, προσπάθησε, κινητοποιήθηκε και να διαχειριστεί την κατάσταση με την Τουρκία σε σχέση με το σενάριο. Εδώ είναι ένα λάθος λοιπόν. Γιατί θα έπρεπε από τη στιγμή που εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, δεν θα έπρεπε να περιμένουμε μια τέτοια εξέλιξη. Θα έπρεπε πρώτα να γίνει η κρίση με την Ελλάδα με βάση το σενάριο, να καταρριφθεί ένα τουρκικό αεροπλάνο, υποτίθεται από ένα ελληνικό, και στη συνέχεια να ακολουθήσει πραξικόπημα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, γιατί ακριβώς δεν ακολουθήθηκε αυτό το σενάριο. Ακολουθήθηκε ένα άλλο σενάριο και είδαμε πού κατέληξε. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ο Ερντογάν, με τόσα μέτωπα ανοιχτά, με βομβαρδισμένο το κοινοβούλιο του, με βομβαρδισμένο το δορυφορικό σταθμό του Τουρκσάτ, με βομβαρδισμένο το σπίτι στο οποίο διέμενε μέχρι πριν λίγες ώρες στην Μαρμαρίδα, με 200 περίπου νεκρούς και με 3.500 αξιωματικούς και στρατιώτες στη φυλακή, ότι θα έχει ως προτεραιότητα την ένταση με την Ελλάδα, και μάλιστα μια ένταση που μπορεί να επεκταθεί και στο στρατιωτικό τομέα.